Όλοι μαζί, Βασιλεύου, ουράνιε, παράγεται το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής κολυμπός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνέ είχαμε με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα αρχίσει να μιλάμε για την θεραπευτική μέθοδο που ασκεί η Εκκλησία μας και είπαμε ότι με μία λέξη αυτή η μέθοδος λέγεται άσκηση. Και το δεύτερο και σπουδαιότερο, μάλλον πρώτο είναι αυτό, το οποίο συμβαδίζει, μάλλον συνεργάζεται θα λέγαμε, συστοιχεί, πώς να το πούμε, συνδυάζεται με την άσκηση, είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η μυστηριακή ζωή. Αυτά τα δύο πράγματα είναι, ας πούμε, τα κύρια θεραπευτικά μέσα της Εκκλησίας μας. Και η άσκηση είχαμε πει ότι κυρίως περιλαμβάνει τρία πράγματα, την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Και για την νηστεία είχαμε πει αρκετά πράγματα την προηγούμενη φορά και συμπληρωματικά, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε λίγα ακόμα σήμερα. Ο σεβαστός ο γέροντας πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι όταν κανείς νηστεύει, όταν τρώει τροφές έτσι όχι λιπαρές, όχι βαριές, όχι κρέατα και πολλά τέτοια, πολύ διευκολύνεται στην πνευματική του ζωή. Μάλιστα έλεγε χαρακτηριστικά αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, «Παχία αγαστήρ λεπτών νόων ουτίκτη». Η παχιά κοιλιά δηλαδή δεν μπορεί να γεννήσει, να δημιουργήσει λεπτό νου. Δηλαδή ο νους του ανθρώπου βαραίνει όταν κανείς τρώει τροφές βαριές. Και ο ίδιος έλεγε, όταν θα έχω κάποιο πρόβλημα, κάνω νηστεία τριήμερο και προσευχή για να πάρω απάντηση από το Θεό πώς να ενεργήσω. Όταν έχω κάποιο δίλημα, κάποια, ας το πούμε, αμφιβολία, κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων. Και μάλιστα έλεγε έτσι περιττωμένα και τα ζώα, λέει, αυτά που τρώνε χορταράκι, όπως το προβατάκι κλπ, είναι ήρεμα, είναι ημέρα. Ενώ τα ζώα τα οποία τρώνε κρέας, όπως η γάτα, ο σκύλος, είναι άγρια. Έτσι κάπως γίνεται και με εμάς. Δηλαδή επηρεάζει πολύ και το τι θα φάει κανείς. Και βέβαια πολύ πιο αποτελεσματικό ακόμα είναι κανείς να νηστεύει στην κυριολεξία. Τι θα πει νηστεύω στην κυριολεξία, δεν τρώω τίποτα. Έτσι είναι. Η λέξη νηστεία είναι από το νη και εστίο, δεν τρώω τίποτα. Και είπαμε ότι είναι θεμελιωμένη στον ίδιο τον Χριστό μας, ο οποίος νήστεψε 40 ημέρες. Αλλά μην νομίζετε ότι και τις άλλες μέρες που δεν νήστευε έτρωγε, ας το πούμε, κατά κόρον, όχι. Τσιμπούσε θα λέγαμε. Πολύ λίγο έτρωγε. Γι' αυτό και μετά την Ανάσταση βλέπετε πάλι, του λέει, έχετε τι βρόσιμον ενθάδε. Και του πήγαν από ιχθείος οκτού μέρους και από μελισσίου κυρίου. Και πάλι τσίπησε λίγο για να τους δείξει ότι είναι άνθρωπος, δεν είναι πνεύμα, αλλά έχει σάρκα και οστά και μπορεί και να φάει, για να τους πεις ότι είναι πραγματικός και δεν είναι φάντασμα. Το δεύτερο τώρα μέσο είναι η αγρυπνία.
το οποίο είναι και αυτό σπουδαίο θεραπευτικό μέσο. Και με αυτή την μέθοδο της σεβιπνίας καθαρίζεται ο άνθρωπος από τα πάθη, θεραπεύεται. Πάντα βέβαια με τη χάρη του Θεού. Αλλά επειδή η αγρυπνία ταπεινώνει τον άνθρωπο, λένε στο Άγιο Όρος χαρακτηριστικά ότι σπάει κόκαλα. Άμα κανείς μάλιστα κρατήσει όλη τη νύχτα, κάνει σωστή αγρυπνία, έτσι είναι πολύ ταπεινωτικό αυτό για το σώμα. Το αισθάνεσαι δηλαδή. Αλλά αυτή η ταπείνωση του σώματος φέρνει και την ταπείνωση της ψυχής. Επειδή αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Η ψυχή είναι αλληλένδετη, είναι δεμένη με το σώμα. Γι' αυτό και η κατάσταση του σώματος επηρεάζει την κατάσταση της ψυχής και το αντίστροφο. Όταν λοιπόν κανείς ταπεινώσει το σώμα για την αγρυπνία, ταπεινώνεται και η ψυχή. Οπότε μετά έρχεται η χάρις του Θεού και η χάρις είναι αυτή που καθαρίζει τον άνθρωπο από τα πάθη. Και αυτή τη μέθοδο τη διδαχθήκαμε πάλι από τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος μας δίδαξε την νυχτερινή προσευχή, η οποία έλεγε και ο πατήρ Πουθύριος, και όλοι οι Άγιοι το λένε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την ημερήσια την προσοχή που κάνουμε τη διάρκεια της μέρας. Ο ίδιος ο Χριστός μας περνούσε πολλές ώρες, πολλές νύχτες, πολλές ώρες της νύχτας στο όρος. Διενυκτέρευε. Και από λύσας τους όχλους, λέει, ανέβη στο όρος, κατηδίαν προσέξαστε, ο ψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Αφού έδιωχνε τους όχλους, μετά το κήρυγμα, δεν πήγε να ξεκουραστεί, βλέπετε την άσκηση, την αυτοθυσία του Κυρίου. Σαν άνθρωπος, θα λέγαμε τώρα, μιλούσε τόσες ώρες ή και μέρες μερικές φορές. Θυμηθείτε τους πεντακυσιλίους που λέει τρεις μέρες ήταν κοντά εκεί στο Χριστό και δεν είχαν και τίποτα να φάνε. Τρεις μέρες άκουγαν τη διδασκαλία του Κυρίου. Και όμως μετά από αυτή την κούραση ο Κύριος πήγαινε στο βουνό για να προσευχηθεί, δεν πήγαινε να ξεκουραστεί. Βλέπουμε λοιπόν και στη ζωή του Κυρίου μια συνεχή κακοπάθεια. Και οι Άγιοι Πατέρες τη δοκίμασαν αυτή την άσκηση και την εφάρμοσαν και την έζησαν και δοκίμασαν και τις ευεργετικές επιδράσεις της. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέει στα ασκητικά του ότι ένα μοναχό που διαμένει στην αγρυπνία με διάκριση νόος, αυτόν να μην τον θεωρήσεις ότι είναι σαρκοφόρος, ότι έχει σάρκα δηλαδή. Αλλά αυτό το έργο είναι έργο των αγγέλων. Δηλαδή αυτή η άσκηση κάνει τον άνθρωπο, θα λέγαμε, σαν επίγειο άγγελο. Η ψυχή που κοπιάζει και διαπρέπει στις αγρυπνίες θα αποκτήσει οφθαλμούς, μάτια, χερουβικά, σαν αυτά των χερουβίμ. Και θα μπορεί έτσι συνεχώς να απενίζει και να κατοπτεύει την επουράνια θεωρία, δηλαδή τον Θεό. Και ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, πάλι λέει τις ωφέλειες της αγρυπνίας. Ποιες είναι αυτές? Άγρυπνο όμα ίγνησε νου. Το άγρυπνο μάτι εξάγνησε το νου. Το πλήθος του ύπνου επόρωσε την ψυχή, κάνει την ψυχή πορωμένη. Το πλήθος του ύπνου. Άγρυπνος μοναχός είναι εχθρός της σαρκικής αμαρτίας. Ενώ ο υπνώδης είναι σύζυγος αυτήνης. Αλλά πιο δυνατά πάτε για να ακούμε. Πάλι η αγρυπνία λέει είναι κάθυγρος οφθαλμός. Είναι δηλαδή φέρνει κατάνοιξη στον άνθρωπο. Είναι απαλλημένη καρδιά, φέρνει μια απαλότητα στην καρδιά. Είναι φυλακή των λογισμών. Μπορείς να, όταν αγρυπνείς, όταν κόβεις λίγο από τον ύπνο σου, να προσέχεις τους λογισμούς σου. Σήμερα οι άνθρωποι κατ' εξοχήν ταράζονται από τους λογισμούς σου και προσπαθούν με ψυχολογικά μέσα ή και με φάρμακα να αντιθασέψουν τους λογισμούς σου. Αλλά δεν μπορούν έτσι, δεν γίνεται έτσι. Κάποια ανακούφιση μπορεί να έρθει, αλλά η θεραπεία δεν μπορεί να έρθει αν δεν δει ο άνθρωπος μέσα στη χάρη και δεν πάρει τη χάρη μέσα από την Εκκλησία. Η αγρυπνία λέει πάλι είναι βρωμάτων χωνευτήριων. Όταν αγρυπνείς χωνεύεις και εύκολα. Είναι παθών δαμαστήριων, δαμάζει τα πάθη.
είναι γλώτης κολαστήριων. Κολλάζεις τη γλώσσα, δηλαδή η γλώσσα σου χαλιναγωγείται όταν αγρυπνείς. Μαθαίνεις να συγκρατείς τη γλώσσα σου. Φαντασιών φυγαδευτήριων, διώχνεις τις φαντασίες. Ένας άνθρωπος που κοιμάται και κοιμάται υπερβολικά έχει πάρα πολλές φαντασίες. Ο άγρυπνος μοναχός είναι αλλιευτής των λογισμών. Αλλιευτής, δηλαδή ψαρεύει τους λογισμούς. Μπορεί να παρακολουθεί και να συλλαμβάνει τους λογισμούς, και τους καλούς και τους κακούς. Και από εκεί μετά μπορείς να καταλάβεις τι κατάσταση έχει στην ψυχή σου. Έτσι μπορεί να βάλει κανείς, ας πούμε, διάγνωση για το ποια πάθη έχει μέσα του από τους λογισμούς οι οποίοι κυκλοφορούν στην καρδιά του. Αν, ας πούμε, έχει συνέχεια το νου σου, οι λογισμοί σου είναι γύρω από το φαγητό, καταλαβαίνεις ότι έχεις ένα πάθος που σχετίζεται με το φαγητό, είτε είναι λεμαργία, είτε είναι γαστριμαργία, και αντιστοίχως για τα άλλα πάθη. Ένας λοιπόν που αγρυπνεί, το καταλαβαίνει, μπορεί εύκολα να συλλαμβάνει τους λογισμούς. Γιατί εν γαλήνη νυχτός, στην γαλήνη της νύχτας, όπου πλέον δεν έχεις πολλές ανησυχίες, πολλούς θορύβους, ευχερός τούτους κατανοήν και αγρεύει την άμυνα. Μπορείς να τους συλλαμβάνεις, να τους καταλαβαίνεις και να τους συλλαμβάνεις μέσα στην ησυχία της νύχτας, τους λογισμούς. Αυτά τα λίγα και για την αγρυπνία. Και μαζί με αυτήν η τρίτη άσκηση είναι η προσευχή. Και αυτή είναι η κατεξοχήν μέθοδος που θεραπεύει τα νοσήματα της ψυχής. Χωρίς προσευχή δηλαδή, είναι αδύνατο να θεραπευτεί η ψυχή. Γιατί, όπως λένε οι πατέρες, είναι η αναπνοή της. Όπως το σώμα, αν δεν αναπνέει, όσες ορούς και να του βάλεις, δεν ξέρω, ορμόνες κλπ, αν δεν έχει οξυγόνο, γιατί λένε ότι μόνο 3 λεπτά αντέχει ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο. Μετά παθαίνει και τις βλάβες που ή θα μείνεις ανάπηρος ή θα πεθάνεις. Έτσι και για την ψυχή η προσευχή είναι το οξυγόνο της. Αν κανείς δεν προσεύχεται, παθαίνει ασφυξία. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι, ας το πούμε σήμερα, και εμείς το αισθανόμαστε. Όταν δεν προσευχόμαστε, αισθανόμαστε αυτή την ασφυξία. Και γεμίζουμε έτσι με φούσκωμα, με άγχος, με ανησυχία. Και λέει, δεν ξέρουμε και τι μας λείπει και τι μας συμβαίνει. Τι λείπει? Λείπει αυτό το πνευματικό οξυγόνο, το οποίο έρχεται μέσα από την προσευχή. Και μας πλανάει και ο διάβολος και σου λέει, τι προσευχή τώρα, πού να κάνεις προσευχή? Μας φέρνει αυτή την λεγόμενη ακηδεία για να μην αναπνεύσουμε πνευματικά, για να ζούμε σε αυτή την ασφυξία. Διότι δια της προσευχής έρχεται πάρα πολύ χάρη στην ψυχή του ανθρώπου. Αρκεί βέβαια να την κάνει ταπεινά, όχι όπως ο Φαρισαίος, γιατί και εκείνος έκανε προσευχή, αλλά ήταν εις εαυτόν. Δεν ήταν στο Θεό, δεν πήγε στο Θεό η προσευχή του. Εκείνος την έλεγε, εκείνος την άκουγε και ο Θεός τον απέρριψε. Γιατί είχε περηφάνεια. Αλλά όταν είναι ταπεινή η προσευχή, ανεβαίνει στο Θεό. Και μάλιστα κατεξοχήν εκείνη που βοηθάει πολύ είναι η νοερά προσευχή. Η αδιάλειπτη αυτή κίνηση της καρδιάς του ανθρώπου προς τον Θεό. Όλα αυτά τα θεραπευτικά μέσα που είπαμε ως τώρα μπορούμε να τα παρομοιάσουμε με κολλήρια, με αυτά τα φάρμακα που βάζουμε στα μάτια, τα οποία κολλήρια όμως αυτά είναι πνευματικά και θεραπεύουν τα μάτια της ψυχής. Και το μάτι της ψυχής είπαμε ότι είναι ο νους. Γιατί αυτό είναι που κυρίως είναι άρρωστο μέσα μας, ο νους μας. Και μερικοί έχουν την ιδέα ότι όλα αυτά τα φάρμακα είναι για τους μοναχούς. Δεν είναι για μας, ας πούμε, που ζείτε στον κόσμο. Αλλά δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό. Γιατί ο Χριστός μας ό,τι έκανε δεν το έκανε μόνο για τους μοναχούς, το έκανε για όλους μας. Ο ίδιος μας έδωσε λοιπόν παράδειγμα πώς να ζούμε, και όλες αυτές οι ασκήσεις από τη ζωή του Χριστού τις πήραμε. Όλοι λοιπόν μπορούμε, ακόμα και εμείς που ζούμε στον κόσμο, να ζήσουμε τις εντολές του Χριστού.
Αλλιώς ήταν άδικος ο Θεός να μας ζητάει πράγματα που δεν μπορούμε να εκτελέσουμε. Η προσευχή, η μετάνοια, το πένθος, η κατάνοιξη, η νηστεία, η αυρυπνία κλπ. Είναι εντολές του Χριστού που σημαίνει ότι όλοι μπορούμε να τις ζήσουμε. Ένας Άγιος, ο οποίος μάλιστα είναι και δικός μας Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο συμπολιούχος της Θεσσαλονίκης, μιλώντας για την καθαρότητα της καρδιάς, τονίζει ότι δυνατόν μένουν, είναι δυνατόν λέει, και σε αυτούς που είναι εν συζυγία, που έχουν σύζυγο, που είναι παντρεμένοι δηλαδή, της καθαρότητος αντιποιήστε ταύτης, να πετύχουν αυτή την καθαρότητα της καρδιάς. Όπως και οι μοναχοί βέβαια την πετυχαίνουν, αν είναι σωστοί. Αλλά πώς θα την πετύχουν αυτοί που ζουν στον κόσμο? Με τα πλήστης όσης δυσκολίας. Την πετυχαίνουν και στον κόσμο, αλλά με πολύ, πάρα πολύ δυσκολία. Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι αυτός που ζει με συζυγία, με σύζυγο έτσι, έχει να κάνει αυτό που έχει να κάνει και αυτός που δεν έχει σύζυγο, συν και τα συζυγικά, ας πούμε, τα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια. Οπότε είναι πιο δύσκολα. Γι' αυτό έχει πιο πολύ θλίψη. Γι' αυτό συμβούλευε τους ανθρώπους. Εγώ λέει, θέλω να είστε όπως είμαι και εγώ. Αλλά πάλι δεν σας θέλω να σας πνίξω, να σας βάλω βρόχο, να σας βάλω θηλιά. Άμα δεν μπορείτε, ντρευτείτε. Αλλά να ξέρετε ότι θα έχετε θλίψη. Θα έχετε δυσκολία δηλαδή. Περισσότερο όπως έχει ένας που δεν έχει έρθει σε συζυγία για να ευχαριστήσει τον Θεό. Αλλά λέει εδώ ο Άγιος Κοσμός, συγγνώμη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι μπορείς και εσύ να το κάνεις. Αλλά πάλι με τα πλήση δυσκολίας, με πολύ δυσκολία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις και εσύ. Και βεβαίως είναι δυνατή η σωτηρία και σε αυτούς που ζουν μέσα στον κόσμο. Γιατί έρχονται μερικοί και στο Άγιο Όρος και μου λένε ότι Πάτερ λέει, εμείς στον κόσμο δεν θα σωθούμε, δεν είναι το πράγμα, δεν είναι πάρα πολύ άθλια, ας πούμε. Εφόσον υπάρχει η Εκκλησία και υπάρχει και ο Επίσκοπος και υπάρχει και η Θεία Λειτουργία και υπάρχουν και οι θεραπευτές, οι πνευματικοί και υπάρχουν και τα θεραπευτικά μέσα, τα μυστήρια και η άσκηση που μπορούμε επίσης να την κάνουμε όπου και να είμαστε, μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος, όπου και να είναι. Είναι δυνατή η σωτηρία. Άλλωστε, γιατί υπάρχει τότε η Εκκλησία? Εκείνο τώρα που γίνεται είναι ότι κατά πρόσωπο, κατά περίπτωση, ο κάθε πνευματικός θα σου πει την άσκηση που θα κάνεις. Εκείνο είναι τώρα που, ας πούμε, διαφοροποιείται. Ότι όμως όλοι πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να καθαρίσουμε την καρδιά μας και πρέπει να την κάνουμε, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά το πόσο θα κάνει ο καθένας, αυτό θα το κανονίσει με τον πνευματικό του. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς από μόνος του να πει εγώ θα σωθώ διαβάζοντας βιβλία ή ξέρω εγώ ακούγοντας εκπομπές στο ραδιόφωνο ή στην επισκεπτικό ραδιόφωνο ή στην εκκλησιαστική τηλεόραση, ξέρω. Πρέπει να πας σε ένα ζωντανό φορέα της χάρης και να του κάνεις υπακοή. Και εκείνος θα σου προσαρμόσει την άσκηση στα δικά σου μέτρα. Λέει ο Άγιος Βασίλης ότι υπάρχουν σώματα σιδερένια, δηλαδή πολύ γεροί άνθρωποι, πολύ γεροί οργανισμοί, πολύ γερά σώματα. Αυτοί αντέχουν να κάνουν πολλή άσκηση. Περισσότερη νηστεία, περισσότερη αυρυπνία, περισσότερες γονιπλησίες. Υπάρχουν, λέει, άλλα σώματα αχυρένια, άνθρωποι δηλαδή πολύ αδύνατοι σωματικά. Αυτοί θα κάνουν λιγότερο. Δηλαδή στην άσκηση της σώματος υπάρχει πάντα μέτρο, αλλά αυτό το μέτρο δεν πρέπει να το κανονίζει ο καθένας μόνος του. Αυτό έχει υπερηφάνεια. Πρέπει να ρωτήσει τον πνευματικό πόσο άσκηση θα κάνει, πόσο νηστεία, πόσο αγρυπνία, πόσες μετάνοιες κλπ. Κλπ. Και όταν το κάνει έτσι με ερώτηση, τότε δεν κινδυνεύει να πέσει στην υπερηφάνεια που είχε πέσει ο Φαρισαίος, ο οποίος είχε κάνει πολλά καλά έργα, αλλά τα έκανε χωρίς ευλογία, θα λέγαμε, χωρίς ερώτηση. Δεν είχε κάποιον άλλο να τον καθοδηγήσει, τα έκανε από μόνος του. Και είχε και την ιδέα ότι εφόσον τα έκανε όλα αυτά και τηρούσε τον νόμο,
Οι άλλοι εντωμεταξύ δεν τα τηρούσαν, άρα σου λέει εγώ είμαι ανώτερος. Έτσι μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή η άσκηση και σε εμάς σαν μια παγίδα, όταν δεν τα κάνουμε με ευλογία ό,τι κάνουμε. Να βλέπουμε τους άλλους οι οποίοι ζουν ράθυμα και δεν νηστεύουν, δεν ψωβαγρυπνούν και να μας έρθει καμιά ιδέα ότι εμείς είμαστε καλύτεροι. Το οποίο είναι ολέθριο, έτσι, γιατί η χειρότερη αμαρτία είναι η υπερηφάνεια. Ενώ κανείς ό,τι κάνει το κάνει με υπακοή, όταν θα έρθει ο διάβολος και θα του πει ξέρεις είσαι σπουδαίος και τι ωραία, τι μεγάλα πράγματα που κάνεις, εσύ θα του πεις δεν κάνω εγώ τίποτα, εγώ κάνω απλώς αυτό που είπε ο πνευματικός μου. Και έτσι τον συντρίβεις τον διάβολο, όταν του πεις ότι εγώ έχω γέροντα. Γιατί αυτό που πάνω απ' όλα φοβάται ο διάβολος είναι το γέροντα, την υπακοή. Γιατί η υπακοή είναι ταπείνωση και ο διάβολος δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Οι πατέρες τώρα που έχουν οι ίδιοι θεραπευτοί έχουν αποκτήσει και ένα χάρισμα που λέγεται χάρισμα της διάκρισης. Και με αυτό το χάρισμα μπορούν και συμβουλεύουν τον κάθε άνθρωπο να βρει το δρόμο του και να προσαρμόσει, ας πούμε, την άσκηση στα μέτρα του. Ένας Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι πολύ χαρακτηριστικός. Λέει ότι είδα κάποτε έναν ανόητο γιατρό ο οποίος εξουδένωσε ένα συντετριμένο και ταπεινωμένο άρρωστο και του προξένησε απόγνωση, από επισία. Ένα πνευματικό γιατρό εννοεί έτσι. Πήγε κάποιος να εξομολογηθεί σε αυτόν και τον εξουδένωσε, τον ταπείνωσε, τον μάλωσε. Τι είναι αυτά που έκανες, δεν τρέπεσαι κλπ. Οπότε εκείνος ο καημένος ήτανε που ήτανε μισοσυντριμμένος, συντρίφθηκε τελείως και απελπίστηκε. Αυτός δεν ήταν καλός γιατρός. Δεν είχε διάκριση δηλαδή. Και συγχρόνως είδα έναν άλλον, λέει ο Παλιός Κλίμακος, ευφυή γιατρό, έξυπνο πνευματικά, ο οποίος χειρουργούσε με εξουδενώσεις πεφυσιωμένη καρδία, μια καρδία που είχε φυσίωση, που είχε υπερηφάνεια και χειρούργησε με εξουδενώσεις, με ταπεινώσεις, με παρατηρήσεις. Και είδα, λέει, ότι άδειασε μέσα από αυτή την καρδία την άρρωστη όλη τη δυσοδεία με αυτή τη χειρουργική επέμβαση που έκανε. Αυτός ήταν καλός γιατρός. Είχε διάκριση και είδε ότι η καρδιά αυτού του άρρωστου άντεχε να κάνει χειρουργική επέμβαση με εξουδένωση. Και την έκανε και πέτυχε. Και έφυγε η υπερηφάνεια μέσα από αυτή την άρρωστη καρδιά. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που ο άλλος δεν αντέχει. Οπότε πρέπει και ο γιατρός να συμπεριφερθεί πιο ήπια. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις σωστό γιατρό. Επίσης λέει ο Άγιος Άγιος Κλίμακος ότι είδε τον ίδιο άρρωστο άλλοτε να θεραπεύει ένα ρήπο με το φάρμακο της υπακοής και άλλοτε να θεραπεύει τον οφθαλμό της ψυχής που ήταν άρρωστος με την ησυχία και τη σιωπή. Φαίνεται δηλαδή εδώ καθαρό το ίδιο ασθενής, άλλοτε χρειάζεται υπακοή και άλλοτε χρειάζεται ησυχία και σιωπή. Τα κατάλληλα φάρμακα δηλαδή πρέπει να δίνονται στον κατάλληλο καιρό. Αλλά πώς θα τα πάρεις μόνος σου? Πρέπει να έχεις ένα γέροντα διακριτικό που να στα δίνει όταν πρέπει. Ο ίδιος Άγιος λέει ότι το φάρμακο του ενός ανθρώπου μπορεί να είναι δηλητήριο για κάποιον άλλο άνθρωπο. Το ίδιο φάρμακο. Όπως και στα σωματικά, έτσι. Καμιά φορά το παθαίνουμε αυτό. Έχουμε κάτι, λέμε στη γειτόνισσα, ξέρεις έχω αυτό. Α, να σου δώσω ένα καλό φάρμακο που μου έδωσε ο γιατρός σε μένα και να γίνεις αμέσως καλά. Και το παίρνεις και γίνεις χειρότερα. Γιατί μπορεί να έχεις τα ίδια συμπτώματα, ενδεχομένως και την ίδια πάθηση, αλλά επειδή είσαι άλλος οργανισμός εσύ, θέλεις άλλο φάρμακο. Έτσι και στα πνευματικά. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να συζητάμε αυτά που μας λέει ο πνευματικός μας μεταξύ μας.
τα φάρμακα που μας δίνει ο πνευματικός είναι μόνο για μας. Το απόρριτο της εξομολόγησης ισχύει όχι μόνο για τον εξομολόγο, αλλά και για τον εξομολογούμενο. Δηλαδή αυτά που σου λέει ο πνευματικός είναι μόνο για σένα. Δεν επιτρέπεται εσύ να πεις, α, αυτό έχεις, α, ξέρεις, είμαι ένα αυτόν που πνευματικός, κάνε το κι εσύ. Δεν το βοηθάς έτσι. Το σωστό είναι να το πεις, πήγαινε να εξομολογηθείς και ό,τι σου πει ο πνευματικός να κάνεις. Γιατί τα φάρμακα του ενός, είπαμε, είναι δηλητήρια, μπορεί να είναι δηλητήρια για τον άλλον. Ακόμα, το ίδιο παρασκεύασμα για τον ίδιο ασθενή, άλλοτε είναι φάρμακο και άλλοτε είναι δηλητήριο. Γιατί και εμείς αλλάζουμε, δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι και σε μία περίσταση μπορεί να μας ωφελήσει το χ φάρμακο, ας πούμε, σε μια άλλη περίπτωση που έχουμε αλλάξει, δεν μας ωφελήσει. Γι' αυτό πάλι τονίζουμε ότι χρειάζεται απαραίτητα ένας διακριτικός, ορθόδοξος θεραπευτής, γιατρός, πνευματικός, για να κάνει την προσαρμογή του φαρμάκου και να δίνει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Μέχρι εδώ, για να κάνουμε και ένα διάλειμμα, όπως έχετε κάτι να ρωτήσετε, κάποια απορία, κάτι να συζητήσουμε για να ξεκουραστείτε κιόλας. Δεν υπάρχει. Καλά. Θα ήθελα να πω τότε λίγα λόγια από το γερωτικό, το οποίο είναι ένα βιβλίο, προφανώς το ξέρετε, με αποφθέγματα, συνήθως σύντομα, από τη ζωή των Αγίων της Ερήμου, των ασκητών, των ουσίων, πολύ σοφά και πολύ συμπυκνωμένα νοήματα περιέχουν αυτά. Και θα δούμε μερικά που φανερώνουν αυτή την προσαρμογή της άσκησης στον κάθε άνθρωπο, για να δούμε και πόσο διάκριση είχαν αυτοί οι Άγιοι Πατέρες. Κάποιος λοιπόν ρώτησε τον Άγιο Αντώνιο, «Τι φυλάξας το Θεό ευαρεστήσω, τι να φυλάξω για να ευαρεστήσω στο Θεό, για να αρέσω στο Θεό, τι πρέπει να προσέξω στη ζωή μου για να αρέσω στο Θεό». Θα λέγαμε, ήταν εμπερδεμένος άνθρωπος, λέει τώρα τι θέλει ο Θεός, πολλά θέλει, δεν ξέρω και ακριβώς τι θέλει. Και το Ευαγγέλιο να διαβάσω, πάλι δεν είναι έβγαλα συμπέρασμα. Τι να πρωτοκάνω. Λοιπόν, γι' αυτό πήγε στον Άγιο Αντώνιο. Και ο γέροντας το απάντησε. Τρία πράγματα λέει να κάνεις. Και από αυτά σώζεσαι, αν τα φυλάξεις. Πρώτον, όπου απέλθεις, να έχεις προοφθαλμό σου τον Θεό. Όπου και αν πας, να έχεις μπροστά στα μάτια σου τον Θεό. Είτε περπατάς, είτε κάνεις το σπίτι σου εργασία, είτε κάνεις το επάγγελμά σου, είτε κοιμάσαι, είτε τρως, είτε ξεκουράζεσαι, να έχεις μπροστά στα μάτια στο Θεό. Κάθε στιγμή να έχεις την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ξέρετε τι αποτελεσματικό είναι αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Άμα έχεις την αίσθηση ότι είναι δίπλα σου ο Χριστός, μπορείς να αμαρτήσεις. Δεν μπορείς. Άκουσα μία ιστορία, ας πούμε, σήμερα, με κάποιον ο οποίος όλο του λέγανε να πας στην εκκλησία, να πας στην εκκλησία και έλεγε δεν προλαβαίνω, λέει, έχω πάρα πολλές δουλειές. Έχω πολλές δουλειές. Και την Κυριακή το πρωί ξυπνούσε και έκανε μερικές δουλειές. Έτσι ξύπνησε και μια Κυριακή πρωί και άρχισε να κάνει κάτι δουλειές εκεί και όλα ταυτοποίητα ήταν τα πράγματα του. Προσπαθούσε να τα σημάσει, δεν μπορούσε. Οπότε εκεί που προσπαθούσε κάτι να κάνει, να ταχτοποιήσει τα πράγματα, χτύπησε η πόρτα. Και είχε την αίσθηση ότι έξω από την πόρτα είναι ο Χριστός. Οπότε αμέσως τρομοκρατήθηκε, έτσι, άρχισε να αγχώθηκε που λέμε σήμερα, στη μοντέρνα διάλεπτα, και προσπαθούσε να συμμαζέψει τις παντόφλες του, ξέρω, να φτιάξει το μαξιλάρι του, τις πετσέτες του, και τίποτα δεν μπορούσε να καταφέρει. Έκανε σπασμωδικές κινήσεις, ξαναχτυπάει η πόρτα, εκείνος την τρεπόταν, φοβόταν να πάει να ανοίξει, σου λέει πώς θα με βρει έτσι ο Χριστός τώρα, τακτοποιεί το πάλι. Τρίτη φορά χτύπησε η πόρτα, μπαίνει μέσα ο Χριστός, έτσι με αναλογοποιήσεις. Και μόλις μπήκε μέσα ο Χριστός, αυτόματα όλα μπήκαν στη θέση τους. Οι παντόφλες, οι πετσέτες, τα μαξιλάρια, τακτοποιήθηκαν όλα αμέσως. Και τότε το πήρε το μήνυμα. Κατάλαβε
Γιατί όλοι του λέγανε, πήγαινε και θα γίνουν όλα άμα πας. Μα πώς θα γίνω, λέει, εγώ τώρα που δεν πηγαίνω στην Εκκλησία δεν προλαβαίνω. Λέει, άμα πας θα προλαβαίνεις. Και όταν ήρθε ο Χριστός και του έκανε αυτή την επίσκεψη, και του λέει, γιατί δεν μου άνοιγες, λέει, προσπαθούσε, λέει, να συμμαζέψω. Τα συμμάζεψε, λέει, όχι, δεν τα συμμάζεψα. Μόνο τα έρχεται μέσα συμμαζεύτηκαν. Για να βλέπεις, κατάλαβες, λέει, άμα μπει ο Χριστός μέσα μας, τότε συμμαζεύονται όλα και τότε τα προλαβαίνουμε όλα. Όταν έχουμε δηλαδή το Χριστό συνέχεια στη ζωή μας, τον έχουμε συνέχεια μπροστά μας, έτσι τότε όλα τακτοποιούνται. Ενώ όταν τον βγάζεις το Χριστό, ενώ είναι ο Χριστός, δεν είναι ότι δεν είναι, παντού είναι ο Χριστός, αλλά εσύ δεν θέλεις να ξέρεις ότι είναι δίπλα σου, μετά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν πάει τίποτα μπροστά. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Να έχεις συνέχεια, λέει, μπροστά στα μάτια σου τον Θεό. Δεύτερο, ό,τι πράττεις και λέγεις, να έχεις τη μαρτυρία από τις γραφές. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Ό,τι πράττεις, ό,τι λες και ό,τι πράττεις, να ξέρεις ότι αυτό το λέει και ο Θεός. Το λένε οι γραφές, οι Άγιες Γραφές. Ε? Το λένε η Αγία Γραφή, το λέει η Παλαιά Διαθήκη, το λέει η Καινή Διαθήκη ή το λένε, ας πούμε, οι Άγιοι Πατέρες. Αν δεν το ξέρεις, αν δεν είσαι σίγουρος ότι το λένε, ούτε και εσύ να το πεις, λέει. Ούτε και εσύ να το κάνεις. Να είσαι πάντα, θα λέγαμε, κατοχυρωμένος, καλυμμένος, σίγουρος ότι αυτό που κάνεις και λες, το λέει και ο Θεός. Το θέλει και ο Θεός, δηλαδή. Βλέπετε και αυτό τι σπουδαίο είναι. Εμείς πόσα πράγματα κάνουμε σήμερα, γενικά δηλαδή στη ζωή μας, χωρίς να σκεφτούμε προηγουμένως, για στάσου, αυτό που σκέφτομαι τώρα να πω, θα το έλεγε ο Χριστός. Το λέει πουθενά στην Αγία Γραφή. Αυτό που κάνω τώρα, ας πούμε, δικαιολογούμε, λέω μια, το κάνουμε πολύ συχνά, έτσι, όταν μας κάνουν μια παρατήρηση, δικαιολογούμαστε. Ξέρει, ας πούμε, κανένας, καμιά σας, αν υπάρχει τέτοια εντολή στην Αγία Γραφή, που λέει να δικαιολογήσετε. Δεν υπάρχει. Έτσι. Αν λοιπόν κανείς έχει στο νου του αυτό, να εξετάζει κάθε στιγμή αυτό που πάω να κάνω τώρα, το λέει στην Αγία Γραφή ή δεν το λέει. Άρα δεν πρέπει να το κάνω. Ας το κάνουν όλοι γύρω μου. Ας το κάνουν το 99,99% της ανθρωπότητας. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω, άμα θέλω να είμαι του Χριστού, να σωθώ. Το δεύτερο λοιπόν αυτό. Να έχεις τη μαρτυρία από τις γραφές, ότι είσαι σωστός. Δηλαδή, κοιτάξτε, μας βάζει κριτήριο. Γιατί σήμερα, δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν έχουμε κριτήρια. Σου λέει καλό αυτό, καλός άνθρωπος αυτός. Για στάσου, γιατί είναι καλός. Ποιο είναι το κριτήριο που τον βαφτίζεις καλό. Λέει καλός εσύ. Και εγώ είμαι καλός. Εκεί πάει στο τέλος. Όλοι είμαστε καλοί, καλή ψυχή. Από πού φαίνεται ότι είναι καλός. Με τι κριτήριο το λες. Πώς το αποδεικνύεις δηλαδή. Για να είναι καλός θα πει ότι έχει σχέση με τον καλό. Έχει σχέση με τον Θεό δηλαδή. Που είναι ο μόνος καλός και αγαθός. Έχει σχέση. Για να έχει σχέση θα πει ότι τηρεί τις εντολές. Τις τηρεί τις εντολές. Αν ψάξεις. Θα δεις ότι δεν τη στείλει. Άρα γιατί τον λες καλό. Άρα δεν λες σωστά. Έτσι, πολλοί μου λένε πολύ καλά παιδιά μου φαίνεται, πάτε λέει αυτό. Και αν στον αυτά τα παιδιά και εξομολογηθούν, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν καμία σχέση με το καλός. Θα πεις είναι κακά παιδιά. Είμαστε πονηροί υπόθεση. Είμαστε ταλέποροι. Αλλά εμείς λέμε ότι είναι όλοι καλοί γιατί στο τέλος μπροστά κοντά σε όλους είμαστε και εμείς καλοί. Ενώ ο Θεός είπε να μην θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε καλό. Το τρίτο τώρα. Σε όποιο τόπο καθίσεις, να μην μετακινηθείς γρήγορα. Τώρα αυτό θα πεις. Τι είναι αυτό τώρα. Αναφέρεται σε μοναχό βέβαια. Να μην μετακινηθείς γρήγορα. Αλλά θα πεις για μένα που είμαι στον κόσμο έχει να πει κάτι. Έχει να πει. Έχει να πει πολλά. Έχει να πει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει εύκολα να μετακινείται, να αλλάζει, να είναι έτσι σε μια κατάσταση ρευστότητας, έτσι ταραχής, συνεχούς μετακίνησης. Να πηγαίνει από το ένα στο άλλο, να έχει μια αταξία στη ζωή του. Δεν πρέπει. Αυτό δεν βοηθάει στα πνευματικά. Αντίθετα βοηθάει να έχεις μια τάξη, να έχεις ένα πρόγραμμα όσο γίνεται, να έχεις μια σταθερότητα στη ζωή σου. Γι' αυτό παλιότερα που έτσι οι άνθρωποι ζούσαν πιο απλά, με λιγότερες μετακινήσεις, με λιγότερα αυτοκίνητα και πυράβλους και αεροπλάνα και πλοία,
έτσι, ήταν και πιο νορμάλ ψυχολογικά, έτσι, και η ψυχολογία του ήταν πιο, έτσι, ας το πούμε, σωστή. Δεν αρρωστούσαν τόσο πολύ. Εμείς σήμερα, επειδή έχουμε μια εξωτερική συνεχή ακαταστασία και στη ζωή μας την καθημερινή και στην εργασία μας και στην τόπο διαμονής μας, σε όλα, συνεχώς μεταβάλλονται όλα. Δεν βοηθάει αυτό στο να έχει κανείς μια πνευματική ζωή, έτσι, σωστή και να ανεβαίνει πνευματικά. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς θα κόβει και από αυτά. Θα μένει, να το πούμε έτσι, απλά στην ησυχία. Αυτή είναι η έννοια η βαθύτερη. Να μην μετακινείσαι έτσι συχνά. Να μένεις να ησυχάζεις. Και όταν ησυχάσει κανείς ως προς το σώμα, δηλαδή ησυχάσει σωματικά, δεν μετακινείται, βοηθιέται μετά να ησυχάσει και πνευματικά. Βάλετε με τον εαυτό σας μια μέρα να καθίσετε μόνοι σας. Πάτε, ας πούμε, αν έχετε κάποιο σπίτι στο χωριό, να καθίσετε μια μέρα μόνοι σας στο χωριό. Να δείτε τι ωραία θα νιώσετε. Να μην βγαίνετε έξω στο χωριό, έτσι βόλτες, να καθίσετε μέσα. Και εσύ δεν θα κάνω τίποτα, θα ησυχάσω σήμερα. Ούτε και προσευχή εγώ σας λέω να κάνετε. Δοκιμάστε έτσι να ησυχάσετε. Θα δείτε το βράδυ πόσο πιο ήρεμοι θα είστε. Πόσο πιο ωραία θα νιώσετε. Και εύκολα μετά θα έρθει και η διάθεση να προσευχηθείς, και η διάθεση να διαβάσεις κάτι πνευματικό, να μιλήσεις στον Θεό. Τα τρία λοιπόν αυτά λέει, αν φυλάξεις, τότε σώζεσαι. Αυτός είναι ο Άγιος Αντώνης που γιορτάζαμε πριν λίγες μέρες. Όπου απέχθεις να έχεις στα βάθη σου μπροστά το Θεό, πρώτον αυτό, δεύτερο ότι πράττεις και λες να έχεις τη μαρτυρία από τις Άγιες Γραφές, και τρίτον, σε όποιο τόπο καθίσεις, να μην μετακινηθείς γρήγορα. Κάποιος άλλος πατέρας τώρα ρώτησε τον Αβά Νηστερό, ένας άλλος μεγάλος γέροντας, ποιο καλό έργο εστί ή να ποιήσω, ποιο είναι το καλό έργο που πρέπει να κάνω, δώσ' μου μια εντολή, θα λέγαμε, τι να κάνω για να σωθώ. Και μου απάντησε ο Αβάς αυτός, ού κι εσύ πάσε εργασία είσαι, δεν είναι όλες οι εργασίες οι πνευματικές είσες. Η Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ ήταν φιλόξενος και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Αβραάμ είχε την αρετή της φιλοξενίας. Πήγαινε στον δρόμο, στο σταυροδρόμι, και παρακαλούσε τους ξένους να έρθουν στο σπίτι του. Έτσι, εμείς σήμερα κλειώνουμε το σπίτι μας για να μην έρθει κανένας. Εκείνος πήγαινε και τους έψαχνε. Και ο Θεός ήταν μαζί του, από αυτή την αρετή που είχε. Και ο Ηλίας ηγάπα την ησυχία, και ο Θεός ήταν μαζί του. Άλλη αρετή, ο Ηλίας δεν ήταν φιλόξενος, δεν είχε ο καημός ούτε ο ίδιος να φάει καλά καλά. Πήγαινε ο κόρακας, ψωμί και κρέας, για να τρώει. Αυτός όμως αγαπούσε την ησυχία. Και πάλι ο Θεός ήταν μαζί του. Γι' αυτό βλέπετε τα ξοκλήσια τα φτιάχνουμε στις κορυφές των λόφων. Γιατί αυτά τα μέρη αγαπούσε. Την έλλειμμα. Ο Δαβίδ πάλι ήταν ταπεινός. Και πάλι ο Θεός ήταν μαζί του. Όουν θεωρείς την ψυχή σου θέλουσαν κατά Θεόν, τούτο ποιήσω και φύλαξε την καρδιά σου. Λοιπόν, λέει συμπερασματικά ο Άγιος Νηστερός, ό,τι βλέπεις την ψυχή σου να θέλει και είναι κατά Θεόν, αυτό που θέλει δηλαδή, αυτό λέει να κάνεις και φύλαξε την καρδιά σου. Πρόσεξε όμως να φύλαξε και την καρδιά σου. Δηλαδή σαν να του λέει, εντάξει, τα εξωτερικά είναι όλα τα ίδια. Δηλαδή εξωτεριάζει να φιλοξενείς, άσκησε τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη αρετή. Ο Θεός θα είναι μαζί σου όπως ήταν και τον Αβραάμ. Εξωτεριάζει να ησυχάζεις, ησύχασε. Καλό είναι και αυτό. Αλλά πρόσεξε την καρδιά σου. Να φυλάξεις την καρδιά σου από τους κακούς λογισμούς, έτσι και τις φαντασίες και όλα αυτά. Σου ταιριάζει να είσαι ταπεινός όπως ο Δαβίδ, άσκησε την ταπείνωση. Να βάζεις τον εαυτό σου πάντα από όλους, πάντοτε, έτσι να εξουδενώνεις τον εαυτό σου. Πάλι ο Θεός θα είναι μαζί σου. Ό,τι βλέπεις λοιπόν την ψυχή σου να θέλει, και όλοι λίγο πολύ ξέρουμε τι θέλει η ψυχή μας, πού ταιριάζουμε. Δεν είναι όλοι για να βγουν στον δρόμο να κάνουν, ας πούμε, ιεραποστολή, έτσι, δραστική, έτσι, να τρέχουν κλπ.
Ούτε είναι όλοι πάλι να κάθονται στην ησυχία και να προσεύχονται όλη μέρα. Δεν μπορούν. Ό,τι σου ταιριάζει λέει και είναι κατά Θεόν, κάνε το. Όλα είναι ίδια. Αλλά πρόσεξε την καρδιά σου. Φύλαξε την καρδιά σου όμως. Εκείνο είναι που θέλει κυρίως ο Θεός. Δεν θέλει τα έργα μας τα εξωτερικά. Αλλά θέλει την καρδιά μας να είναι καθαρή. Ιέμι, δόσμη, συν καρδία. Ο Άγιος Ιωσήφ ο Θηβαίος τώρα. Ένας άλλος γέροντας. Το γεωργικό λέει ότι τρία πράγματα εστίν ένδυμα ενώπιον Κυρίου. Τρία πράγματα είναι που έχουν μεγάλη τιμή μπροστά στο Θεό. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι να είναι κανείς άρρωστος και να δέχεται με ευχαριστία την ασθένεια. Να λέει δόξα σε Θεός. Σε ευχαριστώ. Το δεύτερο που έχει μεγάλη τιμή μπροστά στο Θεό είναι όταν κάνει τα έργα του καθαρά ενώπιον του Κυρίου. Τι θα πει τα κάνει καθαρά? Χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς καινοδοξία, χωρίς διάθεση να προβάλλει τον εαυτό του, χωρίς εγωισμό. Έτσι, τα κάνει σωστά. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο τι κάνεις, αλλά πώς το κάνεις, γιατί το κάνεις. Αυτό εξετάζει ο Θεός. Μπορεί να κάνεις ένα πολύ μεγάλο έργο, ας πούμε, φιλανθρωπικό και μπροστά στο Θεό να είναι δελικτό. Γιατί πρόβαλες και τον εαυτό σου, έβαλες και το όνομά σου, κάλεσες και την τηλεόραση, ας πούμε, το γράψαν και οι εφημερίδες. Τον χάνεις το μισό σου αυτό, όχι μόνο το χάνεις, αλλά κάνεις και αμαρτία. Καλύτερα να μην το κάνεις καθόλου. Και ένας άλλος μπορεί να δώσει ένα ποτήρι νερό και να πάρει μισθό αποστόλου. Γιατί το δίνει με ταπείνωση και με λογισμό ότι τώρα εγώ διακονώ τον Απόστολο του Χριστού. Το δίνω σε έναν ιερέα ο οποίος είναι εις τύπον και τόπο Χριστού. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αξιώνεις να κάνω αυτό το πράγμα. Και παίρνει μισθό όπως και ο ιερέας. Ο Θεός λοιπόν βλέπετε δεν τα κρίνει τα πράγματα όπως τα κρίνει ο κόσμος. Όπως και εκείνος στην παραβολή που πήγαν την 11η ώρα να δουλέψουν και τους έδωσε ίδιο μισθό με αυτόν της πρώτης ώρας. Μα θα πεις ο άλλος δούλεψε 12 ώρες και πήρε ίδιο μισθό με αυτόν που δούλεψε 1 ώρα. Αυτό είναι αδικία. Όχι, δεν είναι αδικία, σου λέει ο Θεός. Τι σε νοιάζει εσένα, τι κάνω εγώ? Εγώ δεν είμαι το αφεντικό. Εγώ θέλω σε εκείνο να δώσω ίδιο με σένα. Ένα νόμισμα δεν σου συμφώνησα. Λοιπόν, πάρε το αυτό και μη φθονείς τον άλλο. Μη συλλέγεις. Λοιπόν, τι μετράει ποιότητα, για πες την να καταλάβω. Ότι μπορεί άλλος να προσφέρει πολύ χρονακτική δουλειά πολύ περισσότερη και άλλος να προσφέρει μια δουλειά πνευματική που αξίζει πολύ περισσότερο. Λοιπόν, ο Θεός τα δίνει και τη δύναμη και το πνεύματος και του σώματος. Είναι ενδικά του. Εγώ το κάνω αλλιώς. Έτσι, θα το πω αυτό απλά. Εγώ το παίρνω ότι υπάρχει ένα ζευγάρι, ας πούμε. Και είναι η γυναίκα, ας πούμε, κόρνη, δεν είναι καν, ή ο άντρας είναι αίθουσος, αλκοολικός. Και ο ένας είναι πιστός και ο άλλος δεν είναι. Ο ένας αγωνίζεται, κάνει υπομονή, πιστεύει, όσο μπορεί, όλα τι, ο άλλος δεν αλλάζει. Αν καθίσει ο πιστός και πει, γιατί εγώ όλη τη ζωή μου παιδεύτηκα, έκανα υπομονή, πήγαινα στην εκκλησία, έκανα έρευνα και τώρα τελευταία δηλαδή να σωθεί και αυτός, θα χαθεί αυτός που πιστεύει όταν λέει έτσι και θα σωθεί ο άλλος. Εγώ έτσι το παίρνω. Δηλαδή τι θα πει? Ποιος σκεφτόταν έτσι? Ποιος σκεφτόταν έτσι? Ποιος σκεφτόταν έτσι? Και δεν θα πούμε εμείς ότι εγώ κάνω πιο πολλή δουλειά από αυτόν. Εγώ είμαι καλύτερη από εκείνον. Εγώ είμαι καλύτερος από εκείνον. Μα αυτός είναι έτσι. Εγώ πάω και στην εκκλησία, κάνω έτσι, αυτός δεν πηγαίνει, δεν κάνει. Ο Θεός κοιτάει σωτηρία ψυχών. Δεν κοιτάει τι κάνουμε εδώ. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, εάν τον πιάσουμε εμείς μέσα στο μυαλό μας και τον σκεφτόμαστε, που είπε ο Πάτερ, τα κανονίζει όλα ο ίδιος. Και μας οδηγεί που να πάμε και τι να κάνουμε και μας σώζει και μας προλαβαίνει και μας θεραπεύει και μας κάνει και μας κατακτοποιεί όλα. Είναι θέμα ποιον σκεφτόμαστε μέσα στο μυαλό μας. Ή τον ίδιο και μας οδηγεί και μας σώζει, ή αν δεν σκεφτόμαστε τον ίδιο, έρχεται ο άλλος που δεν φαίνεται και δεν είμαστε καλά και τα περνάμε καλά και τα κάνουμε όπως θέλουμε εμείς και ευχαριστημένοι δεν είμαστε και μέσα μας και ανησυχούμε και έχουμε και περιέργεια και έχουμε και υπερηφάνεια και έχουμε και κρίνουμε και κάνουμε και ράνουμε και νιώθουμε και καλά, δεν είμαστε καλά.
Αυτά που λέτε είναι ωραία. Ή Χριστός σταυρωμένος εδώ, ή ο Άγγος, ένας από τους δυο. Ωραία, πολύ ωραία. Έχει σημασία, αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία. Πού είναι ο νους μας? Ο νους. Αν ο νους σου είναι στο Θεό, όλη σου ύπαρξη είναι στο Θεό. Γι' αυτό λέγαμε και ότι εκείνο που συνήθως κυρίως είναι άρρωστο, είναι ο νους μας. Και εκείνο που κυρίως θεραπεύεται, όλα βέβαια θεραπεύονται, αλλά εκείνο που πρώτα προσπαθούμε να θεραπεύσουμε είναι ο νους μας. Γι' αυτό οι πατέρες μας λένε να κάνετε αδιάλειπτη προσευχή. Να προσπαθήσεις το νου σου συνέχεια να τον έχεις στο Χριστό, να σκέφτεσαι τον Χριστό. Έτσι και μετά όλα τα άλλα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, το δεύτερο, το πρώτο είναι αυτό, να δέχεται κανείς την αρρώστια με ευχαριστία. Το δεύτερο, να κάνει καθαρά τα έργα του. Και το τρίτο, που είναι πολύ έντιμο και αυτό έχει πολύ τιμή μπροστά στο Θεό, είναι λέει, να υποτάσσεσαι σε ένα πνευματικό πατέρα και έτσι να αποτάσσεσαι όλα τα θελήματα. Να βγάλεις το θέλω, το εγώ θέλω αυτό, εγώ νομίζω ότι, αυτό που είναι η υπερηφάνεια δηλαδή. Γιατί όταν υπάρχει θέλημα, υπάρχει υπερηφάνεια. Αυτός ο τρίτος που κόβει το θέλημά του και κάνει υπακοή, αυτός λέει, ο Άγιος Ιωσήφος Δημιός, έχει ένα στεφάνι περισσότερο από τους δύο άλλους. Οι οποίοι και αυτοί κάνουν καλά έργα, ο ένας κάνει υπομονή στην αρρώστια, ο άλλος κάνει, ας πούμε, ωραία, σωστά τα έργα του, αλλά τα κάνουν με το θέλημά τους. Ενώ ο τρίτος κόβει το θέλημά του και κάνει μια πιο μεγάλη θυσία δηλαδή από τους δύο πρώτους, γι' αυτό λέει παίρνει ένα στεφάνι περισσότερο. Ένας άλλος τώρα γέροντας, ο Αββάς Κυμαίνας, είπε ότι αν βρίσκονται τρεις άνθρωποι στο ίδιο μέρος και ο ένας ησυχάζει καλώς, ο άλλος ενώ είναι ασθενής ευχαριστεί το Θεό και ο τρίτος υπηρετεί με καθαρό λογισμό, τότε και οι τρεις μιας εργασίας εισή. Είναι στα ίδια μέτρα και οι τρεις. Από όλα αυτά που είπαμε ως τώρα, τα παραδείγματα, φαίνεται ότι ο αγώνας των ανθρώπων είναι κοινός, αλλά είναι διαφορετικός ο τρόπος του αγώνα. Δηλαδή όλοι πρέπει να τηρούν το Λόγο του Θεού, τις εντολές του Θεού, όλοι πρέπει να φροντίζουν για την καθαρότητα της καρδιάς, οπουδήποτε και αν εργάζονται, όμως υπάρχει μια ποικιλία προσαρμογής στην άσκηση, την οποία ελέγχει, όπως είπαμε, ο πνευματικός πατέρας. Βέβαια, μπορεί να θεωρηθεί σαν έλλειψη το ότι μέχρι τώρα δεν είπαμε, δεν εντάξαμε στη θεραπευτική αγωγή και τη Θεία Ευχαριστία. Αλλά πρέπει να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε βέβαια ότι είναι απαραίτητη η Θεία Ευχαριστία, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού για τον άνθρωπο. Ο Κύριος το είπε επιγραμματικά και θα λέγαμε και απόλυτα. Εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ούτε έχετε ζωή να είναι αυτής. Αν δεν με φάτε και δεν με πείτε, δεν έχετε ζωή. Δεν έχω ζωή σημαίνει είμαι νεκρός. Αλλά είναι γνωστό πάλι ότι της Θείας Κοινωνίας πρέπει να προηγείται κάθαρση και προετοιμασία. Αλλιώς δεν ωφελεί, για να μην πούμε ότι βλάπτει. Αν δεν προηγηθεί αυτή η κάθαρση, αν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει πραγματικά, δεν πολεμήσει τα πάθη του, δεν καθαρίσει έστω κάπου στην καρδιά του, τότε τι γίνεται? Η λήψη του σώματος και του αίματος γίνεται εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτσι, με αυτά τα λίγα που είπαμε τώρα, νομίζω φάνηκε καθαρά ότι ο χριστιανισμός είναι μια θεραπευτική επιστήμη, θα λέγαμε. Και η Ορθοδοξία και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα θεραπευτήριο, ένα νοσοκομείο. Και η εξομολόγηση είναι η αρχή. Μπαίνει κανείς μέσα σε αυτό το θεραπευτήριο με την εξομολόγηση, με τη μετάνοια. Και από εκεί και μετά παίρνει τα φάρμακα, τα οποία είπαμε είναι τα μυστήρια και είναι και η άσκηση. Και όταν κανείς κάνει υπακοή και παίρνει τα φάρμακα κανονικά, σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού θεραπεύεται. Αλλά πρέπει να κάνει και υπομονή.
Εκείνο που έχουμε πάθει σήμερα εμείς στην σύγχρονη, ας πούμε, Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ότι λίγο ή πολύ έχουμε χάσει, έχουμε ξεχάσει αυτή τη θεραπευτική μέθοδο της Εκκλησίας. Έτσι και πολλοί άνθρωποι έχουν περιοριστεί σε μια τυπική εξομολόγηση, σε μια τυπική θεία κοινωνία και μια τυπική προσευχή, ας πούμε, και τίποτε άλλο. Αλλά βλέπετε ότι δεν είναι μόνο αυτά. Αν κανείς δεν μπει σε όλο το πρόγραμμα και δεν τα κάνει όλα σωστά, δεν μπορεί να θεραπευτεί, δεν μπορεί να χαρεί τη ζωή του Χριστού, την πνευματική ζωή. Και βέβαια μετά δεν μπορεί να τη δώσει και στα παιδιά του, δεν μπορεί να τη δώσει και στο σύζυγο, δεν μπορεί να βοηθήσει και κανέναν άλλον, αφού δεν βοήθησε πρώτα τον εαυτό του. Ορίστε. Τι είναι κρίμα ή κατάκριμα? Είναι ότι λειτουργεί σαν καταδίκη μετά. Όπως να το πω έτσι απλά, έρχεται ο Χριστός, ας πούμε, στο σπίτι σου και εσύ δεν το έχεις καθαρίσει. Το έχεις βρώμικο. Και τον βάζεις, ας πούμε, στο στάβλο. Αυτό πώς θα λειτουργήσει? Θα είναι υπέρ σου, είναι κατά σου. Εγώ δεν γνώριζα, δεν έχω παιδιά, δεν το καταλάβω πιο απλά. Ήθελε το θέλημά της, ήθελε κάποιον να τον παντρευτεί. Αυτό δεν την ήθελε. Αυτή επέμενε και ήθελε αυτό. Το την δίδασε μια έκκληση, έφτιαξε ένα πνευματικό στον άλλον, έλεγε όμως το ίδιο θέμα αυτόν. Την έβαινε η πατέρα σας και μου λένε μένω το δαιμόνιο της υπορνίας, πρόσεξε. Λοιπόν, στην εκκλησία την είχα εγώ 5 χρόνια από κοντά. Αυτή το θέλημά της και κοινώναε. Το θέλημά της και κοινώναε. Και τελευταία της λέω, κορίτσι μου, για πες τον, αν έχεις σκοπό να με παντρευτείς, πάρε με τηλέφωνο, αλλά όχι σταμάτα εδώ. Τον πήρε, της λέει, αυτό θέλω να καλοπερνάμε, δεν θέλω να παντρευτώ. Αυτή από εκεί αρνείται τον πνευματικό, αρνείται την εκκλησία, αρνείται τους πάντες και έφυγε πάει ζήμα αυτό. Η θεία κοινωνία εδώ τι έκανε 5 χρόνια που κοινωνούσε, αφού ήθελε το θέλημά της. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, πατήρ, με συγχωρείτε. Εάν θα πω εγώ για τον εαυτό μου, για αμαρτωλή, αν θα πω εγώ, Θεέ μου συγχώρεμαι και πάω στον πνευματικό και τον ακούσω και του πω, πατήρ μου, βοήθαμε. Και ό,τι μου πεις θα το κάνω και θα δηλωθώ και ακούσω τον πατήρ μου, θα με βοηθήσει στην κοινωνία. Αν εγώ πηγαίνω και θέλω το θέλημά μου και θέλω τον πνευματικό να μου κάνει τα χατήρια μου, δεν πάω να κοινωνάω. Ναι. Θα κοινωνάω και θα είναι ο διάβολος μες τότε ο Χριστός. Πολύ ωραία. Και θα με κάψει κιόλας γιατί τον πήρα ανάξια. Γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτό το τυπικό. Πολλοί κάνουν όλες τις αμαρτίες και πάει και κοινωνάει κιόλας. Δυστυχώς. Είναι μοντέρνα εφεύρεση αυτή. Ενώ παλιότερα, στην πρώτη εκκλησία, πριν κάνουν αυτή η λειτουργία οι χριστιανοί, κάνουν δημόσια εξομολόγηση. Το λένε τα κείμενά μας. Λοιπόν, σήμερα πολύ καλά το λέτε. Θέλουν τον πνευματικό υπηρέτητο. Σου λέει, εγώ τα κάνω αυτά, μην μου ζητήσεις να σταματήσω, ας πούμε, την παράνομη σχέση, δεν γίνεται. Εσύ θα μου δώσεις ευλογία να κοινωνήσω. Έχω 5 χρόνια να κοινωνήσω. Είσαι αναγκασμένος. Καταλάβατε εκεί. Δηλαδή βάζει και τον πνευματικό, τον βάζει την κόλαση και τον πνευματικό. Γιατί δεν σημαίνει ότι έχει εξουσία ο πνευματικός να κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Να κάνει αυτά που ο Χριστός λέει να μην κάνουμε. Έτσι. Αλλά έχουν φτάσει σε αυτή τη μορία. Αυτή είναι πράγματι η μορία. Έτσι, να ζητάμε από τον Θεό να ευλογήσει αυτά που ο Θεός είπε να μην κάνουμε. Έτσι. Οπότε βέβαια είναι κατάκριμα. Στους Κορινθίους γράφει ο Απόστολος Παύλος, επειδή κάνανε αταξίες. Γιατί λέει πολλοί από εσάς αρρωσταίνετε και κοιμώνται ικανοί, και πολλοί πεθαίνουν δηλαδή, γιατί λέει κοινωνάτε ανάξια. Έτσι, όταν κοινωνάς ανάξια, αντί να πάρεις τη χάρη του Θεού, παίρνεις πάλι τη χάρη, να την παίρνεις σαν φωτιά. Όπως και στην κόλαση η χάρης, πάλι θα υπάρχει, αλλά θα λειτουργεί σαν φωτιά που θα καίει. Σε καίει, δεν σε φωτίζει. Και δεν θα είναι χάρης φωτιστική, η οποία σε γλυκένει, σε χαροποιεί, όπως όταν βλέπεις τον ίδιο, ας πούμε, και τον χαίρεσαι. Κάτι θέλετε? Κάνουμε υπακοή. Εάν κάποια στιγμή ο πνευματικός μας είναι γεράς πάρα πολύ και πάθει Αλσχάιμερ, άνθρωπος είναι να πάθει κάτι. Με λοιπόν ποιος είναι μπορεί να υπακούμε. Ναι. Εάν υπάρχει... Είναι ένα θέμα. Να το πω πάλι.
Ερώτηση, κύριε Ιωάννα, αν ο πνευματικός μας αρρωστής υπάρχει, ξέρω εγώ, αμνησία, υπάρχει κάτι και δυσκολεύεται να λειτουργήσει σωστά σαν πνευματικός, εμείς τι θα κάνουμε? Μπορούμε να αλλάξουμε, να πάρουμε ευλογία και να αλλάξουμε το πνευματικό, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Έτσι, και εξάλλου και η ίδια η Εκκλησία θα επιληφθεί του θέματος, γιατί αυτό θα φτάσει και στα αυτιά του Επισκόπου, ας πούμε, ο οποίος είναι ο κύριος υπεύθυνος, γιατί η εξομολόγηση στον Επίσκοπο γινόταν. Έτσι, από εκεί έχουμε και εμείς άδεια και κάνουμε εξομολόγηση, ή όποιοι πνευματικοί. Στα πρώτα χρόνια η εξουσία ήταν μόνο στον Επίσκοπο. Και ο Επίσκοπος μετά, επειδή αυξήθηκαν πολύ οι χριστιανοί και δεν προλάβαινε, έδωσε αυτή την άδεια και στους πρεσβυτέρους, στους ιερείς δηλαδή, να ασκούν αυτό το λειτουργήμα, αλλά με τα διακρίσεως, όχι σε όλους. Γι' αυτό βλέπετε δεν είναι όλοι ιερείς πνευματικοί. Κάποιοι είναι. Αυτοί που έχουν άδεια από τον Επίσκοπο. Έτσι, όταν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε, θα αλλάξουμε ζητώντας ευλογία από τον πνευματικό. Υφανή. Έχει δικαίωμα ο ιερέας να αρνηθεί να κοινωνήσει κάποιον που ξέρει ότι ζει μέσα στην αμαρτία του, το ξέρει, το έχει ξαναδεί ο ίδιος, ή το έχουν ξέρει ότι σίγουρα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άξιος να κοινωνήσει. Έχει δικαίωμα να με το κοινωνήσει? Όχι, έχει δικαίωμα, έχει υποχρέωση. Έχει δικαίωμα ο πνευματικός, λέει, να μην κοινωνήσει κάποιον ο οποίος ξέρει ότι είναι αμαρτωλός. Όχι, έχει δικαίωμα, έχει υποχρέωση να μην το κοινωνήσει. Γιατί λειτουργεί, είπαμε, κατακριτικά. Έχει δικαίωμα ένας γιατρός, ενώ έχει πάθει γαστροραγία, να σου πει να φας κρέας. Έχει υποχρέωση να σου πει ότι δεν πρέπει να φας κρέας. Το γέρο αυτό γίνεται επί σήμερα η μέρα, γιατί είναι τόσο που αράγουν να ζευγάρια πάρα πολλά, δεν θέλουν να παντρεύονται και θέλουν να κοινωνάνε. Και δεν θέλουν να στεχανούν. Και τι πειράζει, και τι κάνουν, γιατί όλα καλά και έτσι. Μάλιστα. Δεν πρέπει να υποχωρήσει. Δεν επιτρέπεται. Γιατί σας λέω, δεν έχει αγάπη αυτό. Βλέπεις το παιδί σου, εσύ που είσαι μάνα, ας πούμε, και να πάει να αυτοκτονήσει. Δεν έχεις δικαίωμα να του πεις καλά κάνεις. Προχώρα. Έχεις υποχρέωση να του πεις ότι δεν κάνεις καλά. Δεν είναι αγάπη αυτό. Και στενοχωρηθεί. Ναι, αλλά πάλι δίνουν άδεια να κοινωνήσουν. Θα στενοχωρηθείς. Ναι, υπάρχουν και πνευματικοί, δεν ξέρω αν υπάρχουν, που μπορεί να το κάνουν αυτό που λέτε, να δίνουν άδεια για να κοινωνήσουν κάποιοι τέτοιοι. Αλλά δεν θα πάμε σε αυτούς. Έτσι, και ο πνευματικός, όπως δεν πας στον οποιοδήποτε που γράφει γιατρός, έτσι, και μπορεί να είναι και χασάπης, θα πας σε κάποιον ο οποίος θα έχεις ρωτήσει προηγουμένως, θα είσαι σίγουρη ότι είναι γιατρός. Και επιτέλους και εσύ η ίδια λίγο θα προσέξεις στην αρχή να δεις, είναι όντως, με βόησε, παίρνω τα πάνω μου. Αν δεις ότι θεραπεύεσαι, παραμένεις. Αν δεις ότι χειροτερεύεις, δεν θα παραμείνεις. Έτσι και με τον πνευματικό γιατρό. Θα ρωτήσεις, θα προσευχηθείς προπάντων. Πάρα πολύ θα προσευχηθείς, θα προσέξεις και με πολύ φόβο Θεού θα τον διαλέξεις τον γιατρό σου, τον πνευματικό σου. Και μετά όταν το διαλέξεις και δεις ότι θεραπεύεσαι, μετά δεν πρέπει να φύγεις. Γιατί μετά μπαίνει και ο πονηρός πολλές φορές και σου βάζει λογισμούς για να σε απομακρύνει. Η μεγαλύτερη, ας πούμε, χαρά του διαβόλου είναι να σε πείσει ότι ο πνευματικός δεν είναι σωστός και να σου κλονίσει την εμπιστοσύνη στον πνευματικό. Έχει βάλει που κυκλοφορεί τη μόδα, κάνει τον πολιτικό γάμο, παίρνει το χαρτί από το δημαρχείο και μετά σου φταίει η εκκλησία γιατί δεν σε κοινωνάει. Μετά το ρίχνουμε, το φταίξουμε στην εκκλησία. Δεν κοιτάνε το χάλι μας. Φταίει πάλι η εκκλησία που ενώ είμαστε νομικά κατοχυρωμένοι, όχι θρησκευτικά κατοχυρωμένοι, νομικά κατοχυρωμένοι, μετά δεν μας φταίει η εκκλησία γιατί δεν πήγαμε στην εκκλησία και δεν μας κοινώνει ο παπάς. Ή γιατί δεν μας βαφτίζει το παιδί, ενώ είμαστε με πολιτικό γάμο. Ναι. Το ακούσετε αυτό για το πολιτικό γάμο. Φυσικά όταν κάνεις πολιτικό γάμο, αυτή η πράξη που κάνεις είναι καταλυτική του μυστήριου του γάμου. Έτσι. Και όταν εσύ κάνεις πορνεία, την επισημειοποιείς και όλας, και αυτό είναι, και μετά έχεις και το θράσος να ζητήσεις και Θεία Κοινωνία, τη στιγμή που οι κανόνες λένε ότι αυτή η αμαρτία έχει χρόνια επιτίμιο. Έτσι, αν διαβάσουμε τους κανόνες,
Λέει πόσα χρόνια πρέπει να κάνεις για να μην κοινωνήσεις όταν πέσεις στην πορνεία. Θα πεις, οι κανόνες τι είναι, πάτερ, οι κανόνες είναι από τους παπάδες, ας πούμε, δεν είναι από το Θεό. Κάνεις λάθος, δεν είναι από τους παπάδες. Είναι από το Θεό, θα σας πω εγώ. Έτσι, και είναι, θα λέγαμε, ισόκυρες με τις εντολές του Θεού. Από πού το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε γιατί οι κανόνες βγήκαν μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους. Άγιο Πνεύμα. Έτσι, όπου εκεί ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα. Και φώτισε αυτούς τους Αγίους και τους βγάλουν στους κανόνες. Λοιπόν, και γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούμε να τους παραβαίνουμε. Γιατί αν τους παραβαίνεις τους κανόνες, εσύ ζημιώνεσαι. Οι κανόνες είναι όπως είναι τα σήματα της τροχιάς. Θα σας δώσω το λόγο μισό λεπτό. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Τα οποία σου λένε, ξέρεις, εδώ έχει αδιέξοδο, ας πούμε. Όπως σπάζουν το αυτοκίνητο, υπάρχει ένα σήμα που σου λέει stop, δεν πας πιο πέρα, σταματάει ο δρόμος. Έτσι είναι και ο κανόνας, σου λέει μέχρι εδώ μπορείς να πας. Αν εσύ πεις, γιατί μέχρι εδώ, να πάω πιο πέρα. Θα πάθεις ό,τι πάθει και το αυτοκίνητο, θα πάει πιο πέρα. Τι θα πάθει, θα διαλυθείς. Αυτό γίνεται και με τους κανόνες. Λες, γιατί να μην την έχω τη σχέση, αφού εγώ τον αγαπάω. Ο κανόνας σου λέει, δεν πρέπει να την έχεις. Όχι, δεν την έχω. Μετά διαλύεσαι. Τι παθαίνεις, διαλύεσαι. Τελείως διαλύεσαι. Γιατί χάνεις τα πάντα. Χάνεις το Θεό, χάνεις τη σχέση σου με τον Χριστό, άρα με τη ζωή, γιατί ο Χριστός είναι η ζωή, και μετά φυσικά όλα ανάποδα πάνε. Και λέω, γιατί μου πάνε ανάποδα. Πώς θα σου πάνε? Όταν δεν έχεις σχέση με τη ζωή, δεν έχεις σχέση με τη χαρά, δεν έχεις σχέση με την Ανάσταση, δεν έχεις σχέση με το φως, πού θα είσαι? Στο σκοτάδι, στο θάνατο και στον τάφο. Έτσι, αυτό είναι οι κανόνες. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και το δόγμα. Το δόγμα που σήμερα όταν ακούσουν οι άνθρωποι για δόγμα, σου λέει, τι είναι το δόγμα? Πράγματα αυτά μας τα επιβάλλουν από πάνω κάποιοι, χωρίς να μας ρωτήσουν και λοιπά, και μας χωρίζουν τα δόγματα και δεν μπορούμε να ενωθούμε με τους αδερφούς μας εντός εισαγωγικών, τους παπικούς και τους προτεστάτες. Τα δόγματα δεν είναι κάτι που μας ήρθε από πάνω, από δεν ξέρω ποιους, αλλά είναι η αποκάλυψη του Θεού. Τι μας φανέρωσε ο Θεός για τον εαυτό Του, αυτό λέει το δόγμα. Δηλαδή το πιστεύω, όταν λέμε το πιστεύω, λέμε τι ξέρουμε για τον Θεό. Ότι ο Θεός είναι ένας και τρία. Ένας Θεός, αλλά τρία πρόσωπα. Ότι ο Χριστός είναι ένα και δύο. Είναι ένας και έχει και δύο φύσεις, θεία και ανθρώπινη. Και θα πεις, εμένα τι με νοιάζει, θα λέγαμε, για τη ζωή μου αυτό το πράγμα. Έχει τεράστια σημασία για τη ζωή μας. Γιατί όπως ζει ο Θεός, έτσι πρέπει να ζήσουμε και εμείς τριαδικά. Δηλαδή όπως τα τρία πρόσωπα αυτά είναι ένας Θεός. Και γιατί είναι ένας Θεός? Γιατί έχουν μία ουσία, έχουν μία θέληση κοινή και μία ενέργεια. Δεν έχουν ο καθένας το δικό του θέλημα, τα τρία πρόσωπα. Έτσι και εμείς πρέπει να μοιάσουμε στο Θεό. Δηλαδή πρέπει και εμείς να γίνουμε, να έχουμε ένα θέλημα και μία ενέργεια, όλοι οι άνθρωποι. Να γίνουμε ένα. Αυτό που είπε ο Χριστός στην προσευχή Του, την τελευταία εκεί στη Γεθσημανή, την αρχαιρετική Του. Είναι όσοι ναι. Πώς θα γίνει αυτό όμως, να έχουμε όλοι ένα θέλημα? Όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, τότε γινόμαστε όλοι ένα. Τότε μπορούμε να γίνουμε ένα. Τότε και στην οικογένεια γίνονται ένα οι άνθρωποι. Γιατί σήμερα διαλύονται όλες οι οικογένειες? Γιατί τα έχουμε πετάξει τα δόγματα και τους κανόνες. Οπότε δεν μπορούμε να γίνουμε ένα. Πώς θα γίνεις ένα? Να γίνεις ένας, μια σάρκα γίνεσαι. Να γίνεις μια ψυχή γίνεσαι. Αλλά να γίνεις ένα πνεύμα δεν γίνεσαι. Γιατί για να γίνεις ένα πνεύμα πρέπει να έχεις ένα θέλημα. Έχει ο άντρας και η γυναίκα ένα θέλημα? Ο καθένας έχει το θέλημά του. Γι' αυτό και διαλύονται οι οικογένειες. Επομένως, καταλαβαίνουμε τι τεράστια σημασία έχουν όλα αυτά μέσα στην Εκκλησία μας. Και δεν μπορούμε έτσι αβασάνιστα να τα βγάζουμε από τη ζωή μας και να λέμε τι χρειάζονται τώρα οι κανόνες και τι λένε οι παπάδες κλπ. Έτσι, αν τα βγάλουμε αυτά από τη ζωή μας, βγαίνει και η ζωή μας από την όντως ζωή που είναι ο Θεός. Κάτι θέλετε τώρα? Συγγνώμη, κάποιος έχει σηκώσει χέρι προηγουμένως. Ναι. Για τα παιδιά τα βαφτίζουμε, κατά οικονομία τα βαφτίζουμε. Αλλά οι ίδιοι οι γονείς βεβαίως δεν μπορούν να κοινωνήσουν. Αυτό εξυπακούεται. Δεν είναι γάμος δηλαδή, καταλάβετε.
Είναι πορνεία και έχει και τη σφραγίδα του Δημαρχείου. Δηλαδή ακόμα χειρότερα. Και δεν μπορούν να βαφτίσουν. Εννοείται, βέβαια. Πώς να βαφτίσεις. Άλλο παιδί δεν μπορεί να βαφτίσει. Μπορείς να εμπιστευτείς σε έναν τέτοιον άνθρωπο που κάνει πορνεία έτσι και το καυχάται το παιδί σου να το βαφτίσει. Δεν μπορείς. Αλλά η Εκκλησία πάντα, συγγνώμη, δεν εξετάζει τους αναδόχους. Αλλά είναι καλή ή κακή. Ορίστε. Εγώ θα πω γιατί έχω μια κόρη. Έτσι θα το πω και λοιπόν γνώρισε αυτή κάποιον και πώς στον Εκκλησία, στο κατηχητικό. Μόλι τον αγάπησε, μόλι αγαπήθηκαν. Τέλος πάντων τρία χρόνια δεν θέλουν να εργαζόμουν. Ετοιμάζομαστε, ετοιμάζουμε και το σπίτι, την παίρνουμε και φόρεμα και σταυρό για τον γαμπρό και ξέρω αυτή και να την εργαζόμουν. Λέω πότε ο γάμος και στο αγόρι μαζί. Α, ξέρεις εμείς, δεν θέλουμε γάμο, είμαστε μικροί ακόμα, να μην λέμε από το, να μην λέμε ογκόμενος συγκόμενος, να λέμε εργονιαστικός. Λέω εγώ τέτοια ρεπόνα δεν σας κάνει. Φίμωσε η κόρη, με έβρισε, με διορροέστηκε, μιλάω τον πνευματικό μου, μου λέει μπόρα είναι, θα περάσει να σας στήσει την εκκλησία. Πιάνω εγώ για τις δυο, λέω λάτε, εγώ σας ενόχλησα ποτέ, όχι. Σας στεναχώρησα, σας έκανα καμιά παρατήρηση, όχι παράπονο δεν έχουμε. Πάτε στην εκκλησία. Α, ξέρεις, λέει το αγόρι μου, κάντε ό,τι θέλετε, είπα εγώ, συνεχίστε την αγάπη σας και όταν θέλετε πάντα να παντρευτείτε, όταν σας παντρέψω, εγώ να δεν σας κάνω. Με έβρισε η κόρη, έφυγε από το σπίτι κανένα δύο μέρες, μετά από μια εβδομάδα τον άφησε. Καλή τι έπαθες, θέλω να μείνω μόνη μου. Μα εσύ εδώ με έβρισες, με έκανες, με θέλω να μείνω μόνη μου, είπα θέλω να μείνω μόνη μου και τελείωσε. Μετά μου ζήτησε και συγγνώμη και έφυγε και μόνο γιατί δεν ήξερα τι έκανα. Εγώ τι κάνω, να προσέχουμε εμείς οι μάνες να μην κάνουμε τα φαιχήματα των παιδιών. Εγώ τι κάνω. Έτσι, πολύ καλά. Εγώ τι κάνω, εμείς οι μάνες, έτσι το λέω, είπε, εμείς οι μάνες θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Μπορεί αυτό να θέλει να πάει να παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Κάνε ό,τι θέλεις, εγώ σε μεγάλωσα, ευθύνη δεύτερο τρόπος είναι αυτός. Θέλεις άκου τον, θέλεις μην τον ακούς, γιατί ο Χριστός είπε όποιος θέλει θα μ' ακολουθήσει. Και όποιος αγαπάει η μάνα ή πατέρα, τι όποιος θέλει. Αν εγώ τον θέλω θα τον ακολουθήσω. Αν δεν τον θέλω και κάνω που θα τήρει τις κόρες μου, θα πάω κι εγώ στον διάολο μαζί με την κόρη. Να προσέχουμε μην κάνουμε τα θελήματα των παιδιών. Είναι αυτό που είπε ο κύριος ότι αν λέει δεν μισήσεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, έτσι, τα παιδιά σου ακόμα, ακόμα και την ψυχή σου, πολύ σκληρό θα πεις πάτερ είναι αυτό. Ο Χριστός το λέει, δεν το λέω εγώ. Πείτε τα στον Χριστό. Αν πεις τον Χριστό σκληρό, αμαρτάνιας, έτσι. Ψυχή, γιατί το θέλει, ο Χριστός είναι όλος αράβι. Αλλά τι σημαίνει να μισείς τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τα παιδιά σου, ακόμα και την ψυχή σου. Σημαίνει να απομακρυνθείς από όποια στάση ζωής και από όποιο πρόσωπο σε χωρίζει από τον Χριστό. Ας είναι και ο πατέρας σου, ας είναι και η μάνα σου, ας είναι και το παιδί σου. Καταλάβατε. Έτσι πολύ καλά κάνατε και το χαίρομαι που το λέτε, έτσι δημόσια. Γιατί εδώ μάνες να προσφέρουν. Έτσι. Πολύ καλά το λέτε. Έτσι γιατί μερικοί κυκλοφορούν κάποια πράγματα που φτάνουν και εμένα στα αυτιά μου δηλαδή. Ότι λέει ότι ο πάτερ αυτός είναι πολύ απόλυτος, πολύ έτσι αυστηρός, αυτά που λένε για τους καλόγερους, αλλά ευτυχώς που τα λέτε και εσείς τώρα. Και με... Καλά, μην το λες τώρα αυτό εσύ. Μην το λες αυτό. Εντάξει, αυτή το λέει εσύ, μην το λέει. Κακά έκανε, κακός έκανε που το είπε, αλλά εσύ να μην το ξαναεπαναλαμβάνεις. Λοιπόν, έτσι, δεν είναι απόλυτα δηλαδή, είναι απόλυτα γιατί ο Χριστός είναι απόλυτος. Δεν είναι ότι ο πάτερ είναι απόλυτος, εγώ είμαι απόλυτος ή οποιοσδήποτε πάτερ που τα λέει αυτά. Αλλά ο Χριστός είναι έτσι. Όταν σου λέει ότι σε θέλω δικό μου 100% εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας, εξ όλης γενιάς, 24 ώρες το 24ωρο, εμένα να σκέφτεσαι, εμένα να αγαπάς, εγώ να είμαι το παν για σένα, όπως και εσύ είσαι το παν για μένα, δεν είναι απόλυτο αυτό. Απόλυτο είναι. Μα θα πεις τότε, πάτερ, ο χριστιανισμός είναι για πολύ λίγους. Για πολύ λίγους είναι, πράγματι. Για πολύ λίγους. Δεν είναι εύκολο να είσαι χριστιανός. Αν θες να είσαι πραγματικός χριστιανός, είναι δύσκολο. Γιατί πρέπει να κάνεις όλα αυτά. Αλλά αν τα κάνεις όλα αυτά, τότε γίνεσαι κι εσύ Θεός κατά χάρη. Έτσι. Και τότε σώζεσαι. Τι θα πεις σώζεσαι. Διασώζεις την ύπαρξή σου. Διασώζεις τον εαυτό σου. Και τότε σώζεις και τους άλλους. Τότε βοηθάς και τους άλλους, πραγματικά. Και τα παιδιά σου βοηθάς και όλους τους βοηθάς. Ενώ όταν κάνεις τα θελήματά τους, των άλλων, έτσι, τότε, τι λέει ο Χριστός, πας και εσύ μαζί τους στην κόλαση. Γι' αυτό λέει, συμφέρει να τους κόβεις, το χέρι σου, το μάτι σου, καλύτερα να το κόψεις και να πας χωρίς αυτό στον παράδεισο, παρά μαζί με αυτό
δηλαδή με το πρόσωπο που είναι τόσο πολύτιμο σαν το μάτι, σαν το χέρι, στην κόλαση. Έτσι. Λοιπόν, άστο τώρα, εντάξει, δεν θα πω. Άλλη ερώτηση κάποιος άλλος έχει, για να μην μονοπολούμε τη συζήτηση. Λοιπόν, τελειώσαμε όλες τις απορίες μας. Άντε, πέστε το λοιπόν, αυτό που θέλετε να πείτε. Ευχαριστώ. Η αναρτογή είναι, όχι να κατηγορήσω κανέναν. Φέρω μια περίπτωση που ο άντρας είναι αλκοολικός και έχει το δαίμονα και βάρβαρος. Λοιπόν, και υπομονή και τα παιδιά χτύμωσαν. Και γιατί δεν τον χώρισε η γυναίκα, έφυγαν από το σπίτι. Και αυτή η γυναίκα τρία χρόνια δεν ήξερε που είναι τα παιδιά. Και έλεγε στο πνευματικό πατήρ, σαν να είναι πεθαμένα, δεν έχω παιδιά. Σαν να είναι πεθαμένα. Και έλεγε ο πατήρ, μη στεναχωριέστε, θα έρθει η ώρα που θα μετανιώσουν. Λοιπόν, και να ο άντρας, έφυγαν από σένα τα παιδιά έξω από το σπίτι. Πάρτε τη γυναίκα, πέτα την έξω. Λοιπόν, από το σπίτι έξω η γυναίκα. Λοιπόν, ο Χριστός μέσα της έλεγε, γεννήθηκες με σπίτι, με παιδιά, με άντρα, τον νου σου σε μένα. Και τα τρία αυτά χρόνια με τον πνευματικό, ο πνευματικός έτσι, μη στεναχωριέσαι παιδί, μη στεναχωριέσαι, τον νου σου είσαι ο Χριστός, την Εκκλησία, λοιπόν, θα έρθει η ώρα που θα μετανιώσουν. Και ήρθε η ώρα που... Όχι στο σπίτι, αλλά συνέρχονται. Δόξα Θεώ. Πνευματικό Εκκλησία. Γιατί όχι, το είπα εγώ από το πατήρ, ξέρετε γιατί. Γιατί η σήμερα ημέρα έτσι, μου είπε εκείνο, μου έκανε εκείνο το χωρίσκο, βρε, άλλη τα παιδί. Βέβαια κάτσε, σταμάτα, κάνε υπομονή, δεν έκανε Χριστό στο σταυρό, υπομονή, όχι, εσύ τι λες τώρα, άσε μας. Έτσι, τη συναντάω τέτοια γι' αυτό. Να μην θυμώνομαι και να μην... Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχωρέστε με. Μέσα στην απλότητά τους έχουν σοφία αυτά που μας λες. Μακάρι να το κάνουμε όλοι, γιατί δυστυχώς και εγώ το έχω πει και άλλες φορές. Λυπάμαι τα παιδιά σήμερα, γιατί δεν φταίνουν τα παιδιά. Φταίνουν οι μεγάλοι που τους δώσαμε μισό Χριστό. Μισό. Όχι ολόκληρο Χριστό. Μισός Χριστός είναι ο αντίχριστος. Ο μισός Χριστός. Έτσι. Είναι αυτό το πνεύμα του συμβιβασμού. Έτσι, εμείς είμαστε στον κόσμο, δεν θα κάνουμε αυτά που κάνουν οι καλόγεροι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Έτσι και ζούμε σε μια διφυή ζωή, να το πω έτσι, είμαστε διψυχοί. Έτσι, και λίγο Θεός και λίγο κόσμος και λίγο αμαρτία. Η λίγο αμαρτία είναι πολύ αμαρτία. Ο λίγο θάνατος είναι πολύ θάνατος. Έτσι, δεν μπορείς να πεις λίγο πέθανα ή πέθανες ή δεν πέθανες. Έτσι και μια αμαρτία είναι αρκετή για να σε πεθάνει. Και επιτέλους θα πεις γίνεται να μην αμαρτάνω. Δεν γίνεται να μην αμαρτάνεις, αλλά γίνεται να μετανοείς. Όχι να πεις ότι καλά κάνω που αμαρτάνω, γιατί εμείς εκεί το φτάσαμε και είπαμε προηγουμένως ότι θέλουμε και τον πνευματικό υπηρέτη μας να μας πει καλά κάνεις και να πας να κοινωνήσεις κιόλας. Έτσι, αφού δεν είναι έτσι οι συνθήκες σήμερα, άλλαξαν οι συνθήκες δηλαδή της κοινωνίας σήμερα, άλλαξαν οι άνθρωποι, άλλαξαν τα δεδομένα, άρα πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία. Αν έπρεπε να αλλάξει η Εκκλησία, σας πληροφορώ, έτσι, θα το έκανε. Θα ερχόταν ο ίδιος ο Χριστός πάλι, αν είχαμε αλλάξει εμείς. Θα ερχόταν πάλι να μας δώσει καινούργια φάρμακα. Αλλά δεν έχουμε αλλάξει εμείς. Οι άνθρωποι είναι ήδη, όπως ήταν και στα χρόνια του Χριστού. Και οι συνθήκες, οι κοινωνικές και λοιπά που επικαλούμαστε και λέμε σήμερα, Πάτερ, είναι η ζούγκλα η κοινωνία και δεν γίνεται σε αυτή τη ζούγκλα να μην κάνεις αμαρτία και δεν γίνεται να αγιάσεις σε αυτή τη ζούγκλα. Ψέματα λένε. Γιατί λένε ψέματα? Γιατί υπάρχουν άνθρωποι σήμερα άγιοι μέσα σε αυτή τη ζούγκλα. Όπως λέγαμε για κάποιον στο λιμάνι του Πειραιά, σύγχρονό μας, που είχε αναστήσει νεκρό, σύγχρονος Άγιος. Πώς το κατάφερε αυτός με παιδιά και λοιπά, με εγγόνια, και επειδή είχε αυτή τη ζωή τη σωστή, την αδιάλειπτη προσευχή και όλα αυτά, είχε αγιάσει μέσα στο λιμάνι, ήταν λιμενεργάτης. Ο Χριστός θα μας πει, παιδί μου, πώς έλεγες ότι δεν μπορείς, αυτός πώς μπόρεσε. Έτσι δεν θα μας κάνει θεωρίες. Επομένως, δεν είναι ότι άλλαξαν οι συνθήκες, δεν άλλαξαν. Μπορώ να σας πω ότι είναι καλύτερα από ό,τι ήταν στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης και του Χριστού ακόμα. Θυμηθείτε, ας πούμε, στα Σόδωμα και τα Γόμαρα, τι συνθήκες υπήρχαν. Πολύ χειρότερες από ό,τι είναι σε εμάς σήμερα. Σε σημείο που όταν πήγαν εκεί οι άγγελοι, αυτοί είχαν τόσο αποτρασυνθεί που θέλανε να τους πάρουν και αυτούς για να κάνουν αμαρτίες.
Λοιπόν, και όμως μέσα σε αυτή τη συνθήκη ήταν Άγιος ο Λότ, μαζί με την οικογένειά του. Δεν τον είχε πειράξει που ζούσε σε αυτή τη ζούγκλα και τόσο πολύ τιμήθηκε από τον Θεό που πήγε ο ίδιος ο Θεός να τον βγάλει. Μαζί με τη γυναίκα του, έτσι και τους δικούς του, τιμητική συνοδεία πήγε με αγγέλους, έφυγε πριν γίνει η καταστροφή. Επομένως, δεν είναι ότι φταίει η κοινωνία, φταίει, ας πούμε, η φύση μας. Εμείς οι ίδιοι, αν θέλουμε, μπορούμε. Αλλά κάνουμε αυτό που είπα προηγουμένως, τι κάνουμε, δικαιολογούμαστε. Κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν φταίω εγώ, σου λέει, φταίει η κοινωνία σήμερα. Φταίει η τηλεόραση. Μα γιατί να έχει τηλεόραση στο σπίτι. Φταίνε τα μπάρ, φταίνε δεν ξέρω τι. Γιατί να πηγαίνεις στα μπάρ. Είσαι που σου αναγκάζει κανένας. Ή φταίει η δουλειά, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάντρε κλπ. Για συμμαζέψου λίγο, να δεις ότι και με λιγότερα μπορείς να το καταφέρεις. Και να μπορείς να πας και την Κυριακή το πρωί να λειτουργηθείς. Να μπορείς να πας και σε μια αγρυπνία. Αν βάζεις σωστά το Χριστό στη ζωή σου, θα δεις ότι όλα τα προλαβαίνουμε και όλα τα κάνουμε και δεν έχουμε και άγχος. Ενώ τώρα γεμίζεις με άγχος και τελικά βλέπεις ότι τίποτα δεν μπορείς να καταφέρεις. Γιατί έχει φύγει από τη ζωή μας ο Χριστός που είναι η πηγή της ειρήνης. Έτσι και αυτός που διώχνει το άγχος. Δεν είμαστε χειρότερα από τα σώματα και τα αγώνα. Γιατί τώρα έχουμε νομιμοποιήσει τις αμπλώσεις, έχουμε νομιμοποιήσει η πορνεία που είναι το συνηθισμένο και η μονογαμία, ας πούμε, είναι το κατάπληκτο παρακτήσιμο. Και είναι και τα πάρα χειρότερα. Ναι, κοιτάξτε, τώρα τα κάνουμε αυτά. Τότε τα κάνουμε μέσα στον δρόμο, δηλαδή ήταν χειρότερα, αλλά μπορεί να πάμε και εκεί, έτσι πάμε. Έτσι πάμε. Τώρα μου έλεγε κάποιος, ας πούμε, ότι... Δεν ξέρω αν είναι καιρό τώρα. Δεν λέμε ονόματα και αυτά. Λέει, το ανακοίνωσε η γυναίκα του ότι... Όχι, μάλλον ανακοίνωσε στη γυναίκα του ότι εγώ έχω κι άλλη, λέει. Δεν θα σε χωρίσω και εσένα, αλλά θα έχω και εκεί, να ξέρεις. Δηλαδή, αυτό που είπες, ότι πάμε στην πολυγαμία τώρα, βεβαίως. Γιατί καταλήθηκε η έννοια του γάμου. Γιατί καταλύσαμε, ας πούμε, τα δόγματα, τα καταλύσαμε όλα. Ο άλλος παντρεύτηκε, ας πούμε, μία ετερόδοξη. Επιτρέπεται αυτό? Δεν επιτρέπεται. Αν διαβάσετε τους κανόνες, δεν επιτρέπεται να παντρευτείς καθολικό ή προτεστάντησα, ας πούμε. Αλλά θα πεις γιατί τους παντρεύει η Εκκλησία, τι να κάνει. Όταν λέει ότι θα σε αυτοκτονήσω άμα δεν την πάρω, σου λέει πάρτι για να καταλάβεις τι πήρες μετά. Λοιπόν, αλλά ποιο είναι το σωστό? Αλλά επειδή τα κάνουμε πέρα όλα αυτά και πολύ περισσότερο αυτά που είπαμε προηγουμένως, δεν υπολογίζουμε τι λέει ο Χριστός, που σου λέει όχι με το σώμα σου να μην κάνεις, ούτε με τα μάτια σου. Σε μια ώρα γίνεται αυτό πάντα. Με τα μάτια, τώρα να προσέχεις τα μάτια. Πώς δεν γίνεται? Για να το ζητάει ο Χριστός θα πει ότι γίνεται. Αλλά πρέπει να φτιάξεις έτσι τη ζωή σου και τις κινήσεις σου, ας πούμε, ώστε να διευκολυθείς. Άμα κάνεις όλα τα ανάποδα, βέβαια μετά δεν γίνεται. Πώς να φυλάξεις, ας πούμε, αγνότητα και καθαρότητα. Όταν τρως συνέχεια, πίνεις συνέχεια, καλοτρως, καλοκοιμάσαι, χαϊδεύεις, ας πούμε, τρέφεις τη σάρκα, τρέφεις όλα αυτά τα πάθη. Μετά βέβαια, όταν αφήνεις το λογισμό σου αχαλήνοτο, τη φαντασία σου αχαλήνοτη και όλα αυτά. Λοιπόν, να μείνουμε νομίζω σε αυτά, δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσοχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ημί και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ευχήσιμον δόξα σοι. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενων και το σωτηράτων δια του σταυρού σου πολίτε.